κρυφά, αυτό έλεγα τώρα στην κυρία. Ότι ο Έλληνας είναι πολύ μυστήριο. Καταρχάς, δεν έχετε πιάσει και μαλάκα. Μαλάκα σημαίνει μαλακός, όχι. Έτσι λοιπόν είναι ο πιο περίεργος και μυστήριος λαός και είμαστε. Είπα ότι είμαστε ο λαός των ηγετών. Και το ξαναλέω. Ναι κύριοι, είμαστε ο λαός των ηγετών. Μέσα σας είναι ένας ηγέτης, ο οποίος συνέχεια αντιπαλεύεται τους ίδιους του ηγέτες. Γι' αυτό και βλέπετε και σε όλο τον πλανήτη πώς επικρατούμε. Βέβαια υπάρχει και ένα σύστημα και ένα καθεστώς στον πλανήτη. Ήδη μας καπηλεύεται. Όμως, τώρα αυτό μου λέει η κυρία, μα μου λέει δεν καταλαβαίνουν, κάνετε λάθος. Όλοι έχουν καταλάβει. Στο πίσω μέρος του μυαλού του είναι εκεί. Αλλά όταν σε ρωτάνε, ποιος είναι αυτός. Όλοι οι βουλευτές, άμα τους ρωτήσετε, και ειδικά τους αξιωματούχους που με ξέρουν από την παγκόσμια κοινωνία, γιατί αν ποτέ βγάλω το άλμπουμ με τις φωτογραφίες και με αυτά που έχω μαγνητοφωνήσει, θα φρίξετε από την Ουάσιγκτον μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο και μέχρι πιο κάτω σε άλλες πολιτείες το τι έχει συμβεί. Γι' αυτό και το υλικό το δίνουμε σιγά σιγά. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Από αξιωματούχους, από πατριάρχες. Δεν φαντάζεστε πόσο υλικό, αλλά δεν υπάρχει κανένας που δεν έχει περάσει από τα πόδια μου και δεν τον έχω κλωτσίσει. Ή τουλάχιστον δεν κάτσα ποτέ. Δεν υπάρχει πατριάρχης να πω μακαριότατε και αγιότατε μένα. Του λέω δύο πράγματα, να σε φωνάξω συνέλληνα να είσαι ή να σε πω απλό παπά. Του πατριάρχη. Δεν συζητάμε του παπάδε τώρα. Και έχουν περάσει όλοι, καταλαβαίνετε. Έχουν όλοι περάσει και έχουν αναποθέσει τη γνώμη του. Και του περιμένω μέχρι να μιλήσω. Και δεν μιλάει κανένα. Δεν σου κάνει τίποτα, γιατί δεν μιλάει κανένα. Δεν γιατί δεν βγαίνει να πει. Τι λέει ρε παιδιά, βά. Ο πρωθυπουργός σας έχει προσπαθήσει 10 φορές να πιέσει ραντεβού. Ναι, λέω να πάω. Ατζέντα. Τι να κουβεντιάσω. Δημόσιες σχέσεις δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω άλλο. Ατζέντα έχουμε. Τι θα κουβεντιάσω, για ποιο θέμα. Και πολύ αξιωματικό. Τι να κουβεντιάσω μαζί, να διαπραγματευτώ τι. Αυτή στην Ελλήνη, το πιο εύκολο για μας είναι να κλείσουμε μια συμφωνία. Και δεν για μένα πιο πολύ. Οι δορυφόροι είναι παντού. Όλες οι υπηρεσίες είναι απάνω μας και θεοί και δαίμονες. Τώρα παλεύουν γι' αυτό. Μην ποτέ ενωθείτε. Γιατί όλο μας το μέλημα τι ήταν. Και τα όπλα που δώσατε. Τα οποία είναι δικά σας και ξανά δεν είναι δικό μου. Δεν ξέρω γιατί λέτε εμένα με λέτε σωτήρα. Εγώ ποτέ δεν είπα σωτήρα. Συγχαίρομαι αυτή τη λέξη. Είπα τι μας αποστολή. Γιατί εμείς δεν ξέραμε τι. Δεν υπάρχει σωτήρα για μένα και δεν την καταλαβαίνω τη λέξη. Ποτέ δεν είπα. Ποτέ δεν είπα ομογενής. Είμαι λέω το όμοιο γένος. Τι ομογενής. Είμαι μετανάστης. Δεν είμαι μετανάστης. Και στην Ελλάδα, στη γη, είπα δεν υπάρχει μετανάστης Έλληνας, γιατί παντού η γη έχει κατακτηθεί από Έλληνα. Και έχω τις αποδείξεις γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι διαδικασίες, όλα τα έγγραφα, έχουν περάσει σε εσάς. Σας αποδείξαμε ότι τα 600 δεν είχαν δύναμη στα χέρια μου. Μα δεν έχω 600. Ένα συμβόλαιο είναι ο 2-3-700. Αυτό κάνουν οι πράκτορες και μην το ξεχάσετε, γι' αυτό να τους σκοτώσετε γρήγορα. Τον Αντίνο να τον σκοτώσετε γρήγορα. Με πολύ νόηση. Ο Λαμπράκης ποτέ δεν είπε για διαστημική τεχνολογία. Εγώ θα σας πω ναι, πούλησα. Και δεν είναι ακριβώς πούλησα. Είναι εταιρική η σχέση. Θα πω όμως ότι μας πουλήσαν οι Αμερικάνοι. Αυτό ναι, μέχρι εκεί. Ο Λαμπράκης όμως δεν το είπε ποτέ. Είπε σαν την εποχή του Ζηνός. Γιατί κρυβόμαστε, αγαπητοί Έλληνες. Τι κρυβόμαστε δηλαδή, ποια είναι η τεχνολογία. Αυτά τα ζώα, ο πλανήτης έχει τεχνολογία. Ποια είναι, το κινητό, το διαστημόπλιο, το αεροπλάνο. Σας εξηγώ ότι είναι τεχνοτροπία και δεν είναι τεχνολογία. Δεν είναι τεχνολογία αυτή. Η τεχνολογία είναι άλλο πράγμα. Τεχνολογία είναι ο Παρθενώνας, που όλοι οι αρχιτέκτονες έχουν ξεκινήσει να μελετήσουν τον Παρθενώνα και είναι ακόμα στην αριστερή γωνία. Δεν έχουν φύγει από εκεί. Η τεχνολογία είναι στο άγαλμα. Αυτό είναι τεχνολογία, συνέλληνες. Η τεχνολογία είναι στο άγαλμα που πήραμε μία πέτρα. Και ήρθε ο μίστης, χυμάγος ο μίστης, και τι έκανε. Άνοιξε πόρτα και το άγαλμα ήρθε αυτός που έπρεπε, δηλαδή το άγαλμα της αυτή τεχνοτροπία. Το άγαλμα της Αθηνάς, το άγαλμα του Διός, το άγαλμα του Άρη. Γιατί είναι έτσι ο Άρης και δεν ήταν αλλιώς. Γιατί αυτό την πήγες την Κυρία και είναι αλλιώς. Γιατί η Αθηνά δεν είναι έτσι και είναι αλλιώς. Γιατί. Ποιος την είδε την Αθηνά, κανένας. Τι έγινε, Ήρθε η Αθηνά και ψύχωσε το άγαλμα. Καταλάβατε, αγαπητές συνέλληνες, αυτό είναι τεχνολογία. Αλλιώς ποιος ξέρει που είναι η Αθηνά και πώς είναι, Γιατί έχετε κάνει μια φωτογραφία της Παναγίας του Χριστού, έχετε κάνει ένα έγγραφο δικό του,
Τίποτα δεν υπάρχει, αγαπητοί μου. Ό,τι βλέπετε. Γι' αυτό εμείς λεγόμαστε η Ελλάδα έχει κοσμοθέαση. Τι βλέπεις, αυτό υπάρχει. Δεν το είδες, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει χαρτί, τι, ο Αλλάχ, ναι, εδώ μου ένα χαρτί δεν έχω. Εδώ μια φωτογραφία δεν έχω. Εδώ δεν στο διάλογο είστε. Τι είστε εσείς, ναι, Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, ο Βάτος πήρε φωτιά, ρε, τι μαστούρα είχε, ρε. Ρε, πόσο χάσεις πήρες εκεί τη βραδιά, ρε, Αβραάμ, που είδες το Βάτο να καίγεται. Φτάνει, ρε, παιδιά. Είδα το Βάτο να καίγεται. Τώρα και ο Θεός του είπε, του μαλάκα και του λέει, έλα να σου πω. Και εγώ είμαι αυτός και δεν υπάρχει άλλος. Σας παρακαλώ, παιδιά. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτά. Έχουμε τεχνολογία σοβαρή στα χέρια μας και την αποδεικνύουμε. Προκαλώ όλη την κοινότητα την παγκόσμια να μου φτιάξει ένα άγαλμα ελληνικό. Ένα. Που δεν έχει κανένα σφυριλάτισμα. Δεν έχει κανένα τρίψιμο. Απλά υπάρχει. Δηλαδή είναι ένα άγαλμα το οποίο ήταν ζωντανό. Δηλαδή τα άγαλματά μας είναι ζωντανά. Ναι, αγαπητοί μου, έχουν θέρα. Ναι, αγαπητοί μου, αυτή είναι η τεχνολογία. Γιατί άλλωστε να μην το πούμε. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν ο κύριος Καλογεράκης, το ξέρετε. Ναι. Ήθελα να κάτσει μαζί μου και να συζητήσει κάποια πράγματα. Πραγματικά μετά την εκδήλωση πήγαμε σε ένα εστιατόριο με κάποιους άλλους φίλους και παράγοντες και έκασε σχεδόν απέναντί μου. Δεν τον είχα ξανασυναντήσει τώρα. Καλογεράκης έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Μέγα Αλέξανδρο. Κοιτάξτε την ιστορία, ποιος την έχουν φτιάξει και πώς την έχουν φτιάξει. Και εδώ αρχίζουν οι δομές, αρχίζουν οι αποδείξεις και πρέπει να τις λάβετε καλά υπόψη. Πέρα από τα λόγια. Μέγας Αλέξανδρος λέει, είχε ανακαλύψει το πιο μεγάλο κοντάρι. Τι λες. Δηλαδή δεν ήταν 2,5 μέτρα, ήταν 4 και πήρε τον πόλεμο. Σοβαρά. Άντε ρε. Ποιος το γράφει το βιβλίο, Εβραίος. Δεν υπάρχουν αυτά αγαπητοί μου. Ο Μέγας Αλέξανδρος όπου πέρασε, σμίλευσε τα βουνά. Για να σμιλεύσεις τα βουνά, κάνεις τα βουνά γόμα. Αυτό για να το κάνεις θέλει τεχνολογία. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτιαξε 123 Αλεξάνδριες. Ναι. Όχι σαν τα Χανιά, Αλεξάνδριες. Σαν της Αιγύπτου. 13 είχε στην Κίνα, όταν δεν υπήρχαν οι Κινέζοι, έχω πει. Δεν σταμάτησε ποτέ στον Ινδό ποταμό και έτσι αποδείξεις υπάρχουν. Ναι. Και αυτά που βγαίνουν και που τα κρύβουν, αλλά και τα έγγραφα που έχουμε εμείς. Πάρα πολύ καλά. Φτάνουμε σε ένα σημείο για ένα Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος έφτιαξε 123 Αλεξάνδριες και 650 πόλεις. Τι λέτε ρε παιδιά, μετάλογα, μετάλογα, με τα πέταλα, μάλιστα. Και έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή από τη Μακεδονία και έφτασε στην Κίνα. Άντε ρε, πάρτε ένα άλογο να πάτε αύριο και σε 10 χρόνια να φτιάχνετε μία πόλη, μία. Όχι 600, μία. Προκαλώ τους Αμερικάνσκοι και τους Ροφόσκοι και τους Κινεζόφσκοι να φτιάξουν μία πόλη. Τα ζώα δεν φτιάχνουν. Μόνο με γυαλί και μέταλλα. Και Κίνα και χάλια. Και τι πόλεις, όλες με πέτρα. Μόνο οι Έλληνες δουλεύανε την πέτρα. Μόνο οι είχαν χημιστική στην πέτρα. Μπορούσαν την πέτρα να την κάνουν βούτυρο. Πάμε μετά στους τέκτονες. Όλη η Ευρώπη είναι χτισμένη από τους τέκτονες. Σωστά, με τη χημιστική των Ελλήνων. Δεν υπάρχει πέτρα πουθενά. Έχετε ταξιδέψει στην Grand Plaza στο Βέλγιο. Βρέστε μου ένα ναό με πέτρα. Είναι κρουασάν. Είναι όλο χυμευμένο, δηλαδή έχει καλουποθεί. Όλες τις εκκλησίες που τις βλέπετε δεν είναι πέτρες. Δεν έχουν σκαλίσει ποτέ πέτρες στα ζώα. Είναι χυμευτικά, δηλαδή είναι καλούπια. Πέτρα δεν ακουμπήσανε, άρα δεν μπορούν. Εμείς είχαμε την πέτρα να την κάνουμε. Να την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και ένα Μέγα Αλέξανδρο τώρα, σε 10 χρόνια, 23 ανέλαβε, 33 πέθανε. Αν πέθανε. Και πώς πέθανε. Όντως πέθανε. Αλλά 10 χρόνια μόνο. Φτάνουν 10 χρόνια για να περάσει από τη μια άκρη στην άλλη και να φτιάξει τόσες πόλεις, να φτιάξει τόσες οικονομίες, να οργανώσει τις πόλεις. Ξεκίνησε με 5.000 στρατό και τον ακολουθούσαν 300.000 στρατό. Δηλαδή όπου έμεινε και όλοι τον ακολουθούσαν. Αυτόν θέλω. Πάμε. Αρχηγέ, εσύ, έλα. Τι έγινε, ρε παιδιά, ρωτάω τον Καλογεράκη, κύριε Καλογεράκη, καλά μα τα λε. Πολύ το συμπαθώ, αλλά δεν ξεχνάμε ότι είναι συγγραφέα. Άμα σταματήσει η έμπνευση στο βιβλίο και θες άλλες 50 σελίδες, κάπου πρέπει να βρεις το μυαλό να γράψεις και 50 σελίδες. Δεν σημαίνει ότι είναι έτσι όμως. Αυτά πρέπει να αρχίσει το βιβλίο. Και έχω ένα θέμα με τον συγγραφέα. Τον συγγραφέα τον θεωρώ ζωγράφο. Είναι τέχνη συγγραφή. Εγώ δεν μπορώ να γράψω βιβλίο. Αλλά ας έρθει ένας ο οποίος μπορεί να κατασκευάσει και με την τεχνολογία της συγγραφής να αποτυπώσει όχι τα γεγονότα, την ουσία των γεγονότων σε ένα βιβλίο. Τότε αυτό το βιβλίο έχει ψυχή. Όπως και πολλοί ακριβοί πινάκες, τι έχουν, κομμάτι ψυχής. Ποια έχουν αξία, το βάζω, το ορθοδοχείο, να το ζωγραφίσω, αυτό το κάνω και εγώ. Είμαι προτζέκτορα, ζωγράφος είμαι.
Ο πίνακας αποκτά αξία από τη στιγμή που έχει κομμάτι ψυχής. Έτσι είναι τα έργα των Ελλήνων, με μεγάλη τεχνολογία. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λοιπόν, κύριε, για να λύσω λίγο το θέμα, και το λέω καλά, είσαι ασχοληθεί τόσο πολύ. Έχεις διαβάσει ότι έχει ξεμείνει και έχουν αφήσει χαζάρι πίσω τους για τον Μέγα Αλέξανδρο? Τι έγινε, εξήγησέ μου, 650 απόλυση. Εδώ με τόσο τεχνολογία σήμερα, με λέζερ, με φορτηγά, με γερανού, με κόφτες, με. Καλά, η Ακρόπολη δεν μπορεί να τη φτιάξει κανένας, απλά τη χαλάνε, δηλαδή. Αλλά δεν μπορεί να κατασκευάσει ούτε μία πόλη. Ναι, μου λένε αλήθεια. Άρα τι έγινε, ρε φίλε, που μιλάτε όλοι για Μέγα Αλέξανδρο? Άρα μήπως τελικά ο Μέγας Αλέξανδρος καμπύλωνε τον χρόνο και αντί για 10 χρόνια είναι 1000. Ε, μήπως τελικά, γιατί έχει βγάλει 1500 μάχες, δεν βγαίνουν οι μάχες. Μα δεν έφερνε χρυσό από τα ορυχεία της Μακεδονίας και πάμε. Έχουμε οδηγία, έχουμε δηλαδή σε μάχη ο Μέγας Αλέξανδρος, να τον περνάει ξύφος από τη μια μεριά και να βγει από την άλλη. Και την άλλη μέρα να ξαναπολεμάει. Δεν γίνεται. Γυρίζει το χρόνο πίσω. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε 100 μάχες. Να χτίσει ταυτόχρονα 600 πόντους. Και στη δεκαετία να χτίσει να φύγει. Άρα μπορεί να καμπυλώνει τον χρόνο όπως θέλει. Σε ποια τεχνολογία? Με ποιανόν την τεχνολογία? Των χαζάρων? Ποιον? Των αντιπάλων? Γιατί μιλάμε για ένα μεταγιόν μεγάλο που είχε, το οποίο μπορούσε να καμπυλώνει τον χρόνο και να έχει και ψυχοτροπικά όπλα. Του έβαζε σε μία φωτιά και τον φαντούλη. Δεν μπορούσαμε για όποιο θάφευκε τον κοπάνα και τον. Για σκεφτείτε το τι τεχνολογίες είχε, λοιπόν. Πώς έφτιαχνε χρυσό, είχε χημιστική, τεράστια. Εκτός από τον Αριστοτέλη, είχε τεράστιους επιστήμονες δίπλα του. Ε? Και τι ήθελε να κάνει, να κλειδώσει? Έφτιαξε πύλες, χύμεψε τις πύλες. Τα υλικά που είναι κλειδωμένα, οι πύλες, κανένας δεν ξέρει τι είναι. Δεν μπορεί κανείς να κουμπίσει, να πάρει υλικό, να πάρει ένα κομματάκι να το χυμίσει. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μιλάνε για αυτά? Ε? Τι βλακίες μιλάνε για αλόγες και βλακίες? Και άλογα με πέταλα. Όταν μπορούσαν αυτός ο στρατός να είναι σε 100 μάχες σε διαφορετικές συχνότητες με το ίδιο αποτέλεσμα. Ποιος είχε αυτή την τεχνολογία? Ε, ποιος την είχε, αγαπητέ? Αυτός είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Και τώρα ψάχνω τον τάφο. Μέγα Αλέξανδρο. Ε, πόσο ζωά είναι? Ε, πολλοί δεν είναι. Μερικά πράγματα δεν τα ακουμπάς. Αν δεν είναι δικά σου, δεν τα ακουμπάς. Απλά σου κάνουν κακό. Έχουμε παραδείγματα λοιπόν που ακουμπήσανε, όπου ακουμπήσανε χαζάρι. Γιατί κλέψανε, όπου πεθάναν την ίδια ή εξαλώθηκαν την ίδια στιγμή. Άρα, ό,τι δεν είναι για αυτούς, δεν τα ακουμπάει κανένα. Συν αυτά που σου έχουν καταστρέψει. Αυτοί που καταλαβαίνετε, δικοί μας οι Έλληνες. Είχαμε πραγματική τεχνολογία. Και λέει ο Φουκαράς ο Λαμπράκης. Παιδιά, φανταστείτε, λέει, στην εποχή του Ζινό. Δεν είχαν ποδήλατο. Πήγαμε το σκύλο. Θυμηθείτε την Ακρόπολη όταν γεννήθηκε. Ήταν φωτισμένη χωρίς ρεύμα. Έχουμε ρεύμα, αγαπητοί μου, γιατί δεν έχουμε? Γιατί λοιπόν τα ζώα μας λένε ότι από το μεσαίωνα που ξημέρωσε κατευθείαν η δικιά τους εποχή? Δεν ξημέρωσε από το μεσαίωνα η δικιά τους εποχή, ήταν των Ελλήνων, αγαπητοί μου. Και τα πλοία μας, όλα τα ελληνικά πλοία, πώς καθοδηγούνται? Από το πανί? Μα το πανί δεν φτάνει να πάει πουθενά. Άμα δείτε το πνίο πόσα κιλά είναι και το πανάκι είναι για τη μόνη. Πάντως θα σας πω τούτο. Δύο φίλοι μου, οι καλύτεροι δίτες στον κόσμο, μέσα στους καλύτερους. Τους καλέσαν σε μια αποστολή στην Γκρινλανδία. Στην Γκρινλανδία είχαμε το λιμάνι του Περσέα, ξέρετε. Δεν με αυτό που λέμε. Γιατί να μα τα πούνε? Λες και ανήκουν σε εμά. Εδώ να φανταστείτε τα βιβλία μα, τα παίρνουν οι Εγγλέζοι να τα διαβάσουν. Να διαβάσουν οι Εγγλέζοι τα ελληνικά βιβλία. Με τι νόηση. Είχαμε το λιμάνι του Περσέα. Και εκεί ήταν μυθισμένα ελληνικά πλοία. Και ήρθε μια πολύ εξειδικευμένη ομάδα από την NASA να κατέβουν και βγάλανε δύο δοχεία. 2 μέτρα, τα οποία ήταν γεμάτα ποινία. Τι ήταν αυτά? Ποινία. Τι ήταν αυτά? Τα πλοία μας δεν πηγαίνανε με τα κουπιά. Το είχαμε για μανούρα. Και το πανάκι ήταν πιλότος. Τα πλοία μας. Ή αν ήταν για μανούρες, μέσα σε λιμάνια. Δεν πηγαίναν τα πλοία μας με τα κουπιά. Δεν πηγαίναν οι Έλληνες με τα κουπιά στην Αμερική, που όλη η Αμερική έχει αρχαία ελληνικά. Πήγαινε με τη δυνατότητα του μαγνητισμού, του βόρειου και του νότιου πόλου. Άρα, τα αντιστρεπτά δοχεία, οι μαγνήτες, μπορούσαν με τον βόρειο πόλο να τραβήξουν την πορεία και να τραβάει το πλοίο 25 μίλια. Για φανταστείτε το λοιπόν. Τα βρήκε η NASA, τα πήρε, μίλησε. Τι βρήκε, αμερικάνικα, τι γενικά, τι, των Φινίκων, των Ελλήνων τα πλοία. Ναι, αγαπητοί μου, είχαμε τεράστιες ταχύτητες. Είχαμε 25 μίλια τότε και 20. Και πηγαίναμε με τη δύναμη του βόρειου πόλου ή του νότιου, ανάλογα ποια πορεία θα πάρεις. Ανάλογα ποια πορεία θα πάρεις, αντίστρεφε τα φορτία του. Και το μαγνητικό πεδίο που δημιουργούνται μέσα στη γη από το
από το πιθαράκι του, πήγαινε αυτά τα μελιά με μια διορθωτική πορεία πάντα. Αυτή. Του νότου και του βόρειου. Άρα λοιπόν τα κουτιά και το πανί ήταν το τιμονάκι. Και έφτανε στην Αμερική, πιο γρήγορα πάει τώρα το σκάφος. Καταλαβαίνετε. Και πήγαιναν φυσικά συγκεκριμένη ημερομηνία που ξέραν τα ημερομηνία, διαβάζαν τον καιρό, είχαν αστρολογικούς χάρτες, είχαν μια ίδια διαδικασία. Ξέρανε τι καιρό θα κάνει και πώς θα γίνει. Μας τα πάνε, δεν μας τα πάνε. Αυτοί είμαστε εκεί. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Και δεν είμαστε αυτοί που λένε. Και δεν περιμένουμε, τον Γερμανό να μας δώσει τεχνολογία, ούτε τον Αμερικάνο. Δεν είναι λοιπόν ο Μανώλης ο Λαμπράκης ο πρόεδρος. Ποτέ δεν κατονόμασε τι δώσαμε και τι κάναμε που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και ούτε μπορούμε ποτέ να σας πούμε τι συμβόλαιο έχουμε με την Αμερική. Μπορούμε να σας πούμε ότι έχουμε ένα νόμιμο, νομικό συμβόλαιο με το Αμερικάνικο Δημόσιο που ενεξελίχθηκε ακόμα και σε δίκη, που κερδίσαμε τη δίκη. Αυτό μπορούμε να σας το πούμε. Από εκεί και πέρα, τέλος. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Άλλωστε εμείς ξέραμε να κινηθούμε και με εταιρείες. Δεν υπήρχε λόγος. Άλλωστε και τα ομόλογα είναι σε εταιρεία. Είναι σε μια εταιρεία της Αιγέλες και σε μια εταιρεία του Λονδίνου. Και βγαίνω εγώ και λέω: παιδιά, καλημέρα, εγώ είμαι. Ελάτε να ελέγξετε το Ποθενέσκες, να προχωρήσουμε. Να σπάσουμε τις αγορές. Γιατί πρέπει να σπάσουν οι αγορές. Δεν γίνεται παντού να υπάρχουν οι αγορές. Η αγορά έχει τα ομόλογα της αλήθειας. Ποια αγορά. Ποια αγορά έχει τα ελληνικά ομόλογα. Για δείχτε μου το όνομά της ποιο είναι. Ποιος διοικεί αυτή την αγορά. Δεν έχουν ομαδεπώνυμο οι εταιρείες. Όχι. Δεν έχουν. Έχουν, αγαπητοί μου. Είναι οι οικογένειες της δυναστευτικής των Χαζάρων. Και η Goldman Sachs έχει αφεντικά, και η Black Stones, και η Black Rock. Ποιες είναι αυτές οι όμορφες εταιρείες που δυναστεύουν την Ελλάδα μου. Δεν έχουν αφεντικά. Και εμείς θα μπορούσαμε να έρθουμε με μια εταιρεία. Δεν το κάναμε. Ήρθαμε με πρόσωπο. Γιατί πρέπει να φαίνεται το πρόσωπο. Όπως λέει άλλωστε και ο νόμος ελληνικός και της Ευρώπης του 2013. Εμφανίστε τα 20 πρώτα άτομα του μετοχολογίου σε όλες τις τράπεζες. Πού είναι. Είδατε κανένα όνομα. Ξέρετε πού ανήκει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα 20 πρώτα ονόματα λέει ο νόμος ο ελληνικός και της Ευρώπης πρέπει να φαίνονται. Πού είναι. Είδαμε την Τράπεζα την Εθνική. Πού είναι. Ο νόμος είναι στο διαδίκτυο. Μπορούμε να τον αναφέρουμε. Πέστε μου ο νόμος γιατί δεν εκτελείται. Γιατί λοιπόν δεν εκτελούνται τα 20 πρώτα ονόματα που ανήκουν οι τράπεζες. Πού ανήκει η Α. Πού ανήκει η Εθνική. Πού ανήκει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Τις επόμενες μέρες ψάχνουμε κάποια καλά στοιχεία, τα οποία θα φρίξατε που ζούμε. Όλοι πιστεύετε ότι οι εφορίες ανήκουν στο κράτος, ε? Κύριοι, δεν ανήκουν οι εφορίες στο κράτος. Κύριοι, η εφορία, η ΔΟΕ, που μετά έγινε ΔΟΗ, δεν ανήκει στο κράτος. Είναι ιδιωτικές εταιρείες. Εδώ θα γελάσουμε όλοι μαζί. Τώρα έρχεται και κερασάκι. Παλιά λεγόταν δημόσια οικονομική εφορία. Πριν 10 χρόνια το κάνανε δημόσια οικονομική υπηρεσία. Δεν έχει διαφορά για μένα. Η δημόσια οικονομική εφορία δεν είναι ελληνική. Δεν θα ξέρει, κυρία. Δεν είναι ελληνική, είναι ιδιωτική εταιρεία για να παίρνει δανειστές κατευθείαν τα λεφτά από, το, από τον πολίτη. Τι είπατε, ρε. Φρέσκο, φρέσκο. Από τις τράπεζες. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, η εφορία δεν είναι δικιά μου. Η ιδιωτική εταιρεία μαζεύει τα λεφτά από μένα που νόμο βγάζει το κράτος και δίνει τα αποτελέσματα στο Υπουργείο Οικονομικών. Που πάντα είναι δυνάστης και κυβερνήτης των δυναστών. Α, κάτι γίνεται. Για έλεγε κι άλλα. Λοιπόν, το ΔΟΕ σας λέω. Δεν είναι ελληνικό. Καθίστε να δείτε τη συνέχεια του. Εάν η εφορία είναι ιδιωτική, είναι αιτία πολέμου. Είναι αιτία πολέμου. Δηλαδή έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Για πάμε στο παρακείμενο. Είναι δυνατόν η εφορία να μαζεύει τα λεφτά και να είναι ιδιωτική εταιρεία. Η εφορία. Μάλιστα. Οι τράπεζες όλα. Τελικά τι έχουμε, παιδιά, τι πληρώνουμε. Ποιον πληρώνουμε. Το κράτος μου πληρώνω. Πού πληρώνω. Και τελικά ποιος μου λέει ότι τα οικονομικά στοιχεία της εφορίας ανταποκρίνονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Ποιος μου το λέει αυτό. Γιατί ήσαντε καλά παιδιά και είπανε ποτέ αλήθεια. Μα δεν είπανε ποτέ αλήθεια. Σε κανένα επίπεδο. Πήρε πύρες, η κουβέντα σηκώνει πύρες. Τα στοιχεία ότι η ΔΟΕ είναι ιδιωτική είναι δεδομένο. Έχουμε και τα ΦΕΚ. Ψάχνουμε να βρούμε το Ι, ΔΟΗ, δημόσια οικονομική υπηρεσία. Πιστεύω ότι είναι, δηλαδή απλά το κάνανε υπηρεσία.
και πληρώνουμε φορεία για την ιδιωτική εταιρεία. Α, έχουμε θέμα σαν. Έχουμε θέμα σοβαρό, αγαπητοί. Όλα αυτά, μωρέ, έχουν γίνει σε εμάς, μωρέ, τόσα χρόνια. Και είστε και κάποιοι παλιότεροι. Δεν ξέρατε ότι η φορεία είναι ιδιωτική, ρε παιδιά. Νομίζω ότι η τραπεζούλα της Ελλάδος είναι δικιά μας. Αυτό βγαίνει απόψε. Αυτό βγαίνει απόψε. Εγώ μιλάω στους συνέλληνες, μου λες την αδέρφια. Θα προσέχετε τι πρέπει. Λέω, αυτό βγαίνει πανελλήνιος είδης. Κοίτα, το λέτε, κοίτα, το κάνεις λίγο πιο... Μήπως είναι ιδιωτική η εφορία. Πάντως το μήπως υπόθηκε απόψε. Ναι, μήπως. Θα συμποθέσω. Τα έχουμε. Να ζυγίσουμε στρατηγικά. Λέω μήπως. Αρχίζει να τους φάει λίγο το σαράκι. Όχι, όχι, έρχεται. Όχι, τι είναι ο. Όχι, κάτι είναι ο. Τι είναι αυτό. Τι. Δηλαδή, το μάθανε και αυτό. Όταν μάθανε τα παγκόσμια ταμεία, ξέρεις τι πάθανε. Και είναι η αδερφή του Σωμαράκη. Με παίρνει ο αδερφός της, ο οποίος είναι στη Βολιβία και έχει πάει δικιά μου επιστολή, είναι τους στρατηγούς. Και πήγε στον Υπουργό Οικονομικών της Βολιβίας. Ο αδερφός της. Ο οποίος δραστηριοποιείται και ο άνθρωπος, έτσι με επιχειρήσει. Και μου λέει, τα πήγα σε εκείνο το ζώο. Θα λέει και κριτικά. Έτσι μας τα λέει. Ζώα, τα λέει όλα. Και πήγα σε εκείνο το μαλάκ. Του δίνω. Αυτά. Είναι δικιά σου υπογραφή. Γιατί εμείς έχουμε δώσει την πρώτη δόση χαρτιών που υπογράφουν όλες οι χώρες τι έχει κάθε μία. Και πάω σε αυτό το ζώο μου, λέει, και του λέω: μόλις τη βλέπει, πάγωσε, μου λέει, μαλάνια, άλλαξε 10 χρώματα. Του λέω: ζώο, σύνδελ, υπογράφει. Γιατί δεν κάνουμε δουλειά με το ζώο. Θα το συζητήσουμε, περίμενε, του λέει: άστα αυτά τώρα, άστα αυτά τώρα. Τώρα βγάζουμε χαρτί. Ακόμα έρθει το χαρτί. Μεγάλη δεν το σκαλώ, δεν πειράζει, θα έρθει. Θα βγούμε σ' άλλη. Του έδωσε ένα πυγμό οικονομικών και του λέει: άλλαξε χρώματα. Του λέει: εσύ υπογράφει, ρε παιδί μου. Του λέει: ο τώρα υπογράφει. Ο τώρα έχει υπογράψει. Τα αυτά δεν είναι δικά σου. Ναι. Όταν δείξανε στην Κύπρο το χαρτί στον Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος και σήμερα ακόμα είναι Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου, δεν είχε τι να πει. Καλά, ρε παιδί. Μα με έχεις κλέψει, με έχεις σκοτώσει και δεν έχεις τι να πει. Μα δεν έχεις να πει κάτι. Σιωπή. Ένοχη σιωπή. Για αυτή τη σιωπή και για όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύονται, δεν χρειάζεται. Είναι ήδη ο πόλεμος στη μέση, έτσι. Ξέρετε τι έχουμε κάνει. Φοβούνται μόνο τη σύνονοσή μας. Μόνος μου, τι να κάνω. Να κάνω κι άλλη μήνυση. Πώς, δεν γίνεται, απλά καταστήσω τώρα. Πρέπει τώρα να κάνω κάτι οι Έλληνες σε όλα τα πρωτοδικεία της χώρας. Να ζητάνε τα δίκια τους και αυτά που πρέπει. Να δεις πώς ακούγεται λίγο. Πώς θα ανακατωθεί τράπου. Να ξανακάνω μήνυση, τι να φωνάξω, πού να κάνω εκπομπές. Για ποιον, για μένα. Είναι ότι αστέρας. Πού, στα κανάλια. Κάθε φορά που λέω τα ίδια θυμώνω και με τον εαυτό μου. Λέω, τι λες, ρε.